Καλησπέρα guys, Μάριος εδώ από The Techaholic. Λοιπόν, αν μας ακολουθάτε στα social media όπως Facebook, Twitter και Instagram, θα πρέπει να γνωρίζετε μικρή τώρα πως αυτά εδώ τα γαλούδια από την αγαπημένη μου εταιρεία Xiaomi έχουν φτάσει επιτέλους στην Κύπρο μετά από αρκετή φορολογία από το τελωνείο. Βρίσκονται στα χέρια μας έτοιμα για να γίνουν unbox. Μαχαιράκι είναι έτοιμο και πάμε να τα ανοίξουμε. Δεν είναι και πολύ σουξουμουξου ή συσκευασία, όπως μπορούν να δω, κανονική συσκευασία από τη Xiaomi, φυσικά τα κινέζικα από κάτω και μέχρι τώρα πρέπει να μάθατε να τα διαβάσετε. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Στην άκρη, λίγο χτυπημένο, που νομίζω πρέπει να συνηθίσατε μέχρι τώρα χτυπημένες συσκευασίες εδώ. Αυτά εδώ λοιπόν είναι τα περιεχόμενα. Έχουμε τα earbuds για διαφορετικά sizes αυτιά. Έχουμε τα μεγάλα, τα μέτρια και τα πολύ μικρά. Και φυσικά έχουμε και αυτά που είναι πάνω στα ακουστικά. Να τα δω τα ακουστικά. Ήταν σε σχήμα καρδιάς, την οποία σπάσαμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα ακουστικά. Έχουμε καλώδιο φόρτισης κανονικών micro USB, το οποίο έχουμε συνηθίσει και έχουμε αγαπήσει, σε κανονικών USB Type-A. Κάτι άλλο. Φυσικά. Και έχουμε τις οδηγίες χρήσης που για αυτή τη φορά θα τις διαβάσουμε. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά είναι στα κινέζικα. Για όσους ενδιαφέρονται, το πήρα από το GearBest στην τιμή των 26 δολαρίων. Ήταν σε προσφορά, αλλά λίγο το τελωνείο μας την έφερε κάπως, γιατί χρειάστηκε να πληρώσουμε γύρω στα 24 ευρώ για να έρθουν με Express Courier, αλλά έρθαν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία ελπίζω να δούμε σε μελλοντικό μας βιντεάκι. Αλλά για τώρα είμαστε εδώ για τα ακουστικά. Αυτά είναι τα wireless headset από τη Xiaomi. Είναι IPX4, τα οποία αν θυμάμαι καλά είναι waterproof, sweatproof. Άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τροχάδι σας, δεν θα πάθουν κάτι, ελπίζουμε. Ό,τι βλέπουμε έχουν τα μεγάλα τα προστατευτικά πάνω, άρα δύο μεγάλα προστατευτικά, μέτρια και δύο σετ μικρούλια από εκεί. Αυτό να είναι η τριβούλα για το μικρόφωνο πάνω, το on-off για μουσική ή για να απαντάτε τα τηλεφωνήματα σας. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να έχει και volume buttons, αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα δεν κάνω λάθος. Βρίσκονται εδώ, volume up και volume down, τα ελέγχετε από εδώ και όχι από εδώ. Έχουμε για το καλώδιο να το μικράνετε ή να το μεγαλώσετε από εδώ. Okay. Και πάμε να δούμε πώς είναι στη χρήση. Αν καταφέρω φυσικά να τα βάλω στα χέρια μου. Για να πω την αλήθεια, ποτέ δεν μου άρεσαν τα ακουστικά τα οποία περνάνε γύρω από αυτή. Τα βρίσκω πολύ uncomfortable. Βλέπουμε εδώ πως φαίνονται σε ένα ημι-normal άτομο που μου τα φοράει. Okay, άρα έχουμε το volume, okay, volume up, volume down. Δεν είναι κουμπάκια τα οποία μπορούν να αφήσουν μέσα τον υδρότα ή οτιδήποτε να περάσει. Αυτό είναι καλό, μιας και είναι water sweatproof. Πρέπει να φορτίζει από εδώ. Βάλετε το καλωδιάκι σας. Μπορούν να σας δώσουν μέχρι και 7 ώρες λειτουργίας. Φυσικά δεν θα σας το δώσουν αν είναι στο maximum, αλλά από ό,τι διάβασα είναι μέχρι 7 ώρες λειτουργίας, που δεν είναι και άσχημα για την καταπληκτική τιμή που παίρνετε αυτά τα ακουστικά. Είναι Bluetooth 4.1, αν δεν κάνω λάθος μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και με δύο συσκευές ταυτόχρονα. Για όσους θέλουν να αγοράσουν, θα έχω το link κάτω στην περιγραφή. Ήταν προσφορά γύρω στα 25 δολάρια, συν το shipping αν το υπολογίσετε. Μπορείτε φυσικά να το φέρετε με standard shipping, που μπορεί να πληρώσετε στο τελωνείο το 19% συν το φόρο για το τελωνείο, αλλά θα κάνει περίπου ένα μήνα και κάτι για να έρθει. Αλλά πάλι, καταπληκτικά ακουστικά σε μια πιο καταπληκτική τιμή από την Xiaomi. Τώρα σε θέμα ήχου ή οτιδήποτε θα το δοκιμάσω και ελεύθερα κάτω στα comments μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αν μου αρέσουν τόσο πολύ, φυσικά θα κάνω ένα video review στο
μέλλον. Για να πω τη δική μου γνώμη για τα συγκεκριμένα wireless ακουστικά, είναι για γυμναστική. Θα τα χρησιμοποιώ στο περπάτημα που πάω συνήθως το βράδυ, τουλάχιστον πήγαινα τουλάχιστον στο βράδυ. Και μέχρι την επόμενη φορά, είμαι ο Μάριος, να περνάτε καλά και μην ξεχάσετε subscribe. Είμαστε γύρω στους 5 subscriber που χρειαζόμαστε για να γίνουμε 300. Γιατί όχι, μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.